nacionalno sobranje. Ako to ako dozvolime, dostanije od komesari koji se krija od naroda. Пренесете им ги нашите срдечни поздрави на вашите пријатели во Брисел и кажете им дека Македонија не ја даваме! Да живее Република Македонија! Από τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τα νησιά, άνδρες, γυναίκες και παιδιά έδωσαν το εντυπωσιακό και συγκινητικό παρόν τους και συγχρόνως την καλύτερη απάντηση στους παραχαράκτες της ιστορίας. Στις 12 το μεσημέρι, το πεδίο του Άρεως και οι γύρω δρόμοι είχαν κυριολεκτικά πλημμυρίσει. Τα πανόμετα συνθήματα μαρτυρούσαν ότι η λαοθάλασσα είχε φτάσει ως εδώ από ολόκληρη την Ελλάδα. Γύρω στη μία, το συλλαλητήριο είχε τελειώσει. Ο κόσμος όμως έμεινε εκεί για πολλή ώρα και με ένα στόμα έστελνε σε κάθε γωνιά της γης ένα μήνυμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Είμαστε τους Έλληνας και δι' τους οικούντας εν Μακεδονία δεν υπάρχει θέμα μακεδονικών. Υπάρχει μόνον δια τους εχθρούς της πατρίδος ημών και εις τους οποίους λέγομεν ότι η Μακεδονία ήτο είναι και θα παραμείνει ελληνική. Thank you.
ήρθα και εγώ μαζί σας να τιμήσω για να υπογραμμίσω τη σημασία της θυσίας τους για την διαχρονική παρουσία της Ελλάδος σε αυτό το χώρο, στο χώρο της ελληνικής Μακεδονίας. Ο οποίος είναι ποτισμένος από τα αίματα αυτών των ηρώων, αυτών των μαρτύρων που εθυσίασαν και τη ζωή τους ακόμα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και κάποιοι από μας να κάθονται αναπαυτικά στις πολυθρόνες του σήμερα για να προετοιμάζουν την ιστορική λύθη, ώστε να μην θυμάται κανένας πλέον από τους νέους, από τη νέα γενεά, πού οφείλουμε την ελευθερία μας και την ανεξαρτησία μας. Ήρθα λοιπόν εδώ σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέχρι το μεσημέρι για να ενώσω μαζί με σας τη φωνή μου, για να ακουστεί αυτή η φωνή στα πέρατα της Οικουμένης, για να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι εμείς είμαστε εδώ. Ας είμαι εγώ στην Αθήνα, είμαι μαζί σας και εδώ ακόμα, όπως είμαι μαζί με όλους τους Έλληνες, γιατί αυτός είναι ο προορισμός μου και αυτός είναι ο σκοπός μου. Και δεν μπορώ, όταν βλέπω να υπονομεύονται οι αξίες και οι αρχές του πολιτισμού μας, η θρησκεία μας, η οικογένειά μας, η παιδεία μας, το έθνος μας, όταν τα βλέπω αυτά να κινδυνεύουν, δεν μπορώ να σιωπήσω, έστω και αν το ό,τι ομιλώ μου κοστίζει πολύ ακριβά.